Εγώ δεν έχω χαρτάκι. Δεν ήξερα ότι... Εντάξει. Τα πω εγώ. Απαντήσεις και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος με την ομάδα μου. Και αυτή την ομάδα σήμερα δεν θα μιλήσω αγωνιστικά. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για το κόσμο που ήρθε και μας στήριξε. Μπράβο τους. Το ξέρουμε ότι δεν πήραμε το αποτέλεσμα. Πήραμε ένα μάτημα που είναι σίγουρα... Δεν είναι το ήττα. Δεν λέω. Είναι κάτι που σίγουρα για μένα σαν προπονητή κάποια πράγματα τώρα πλέον έχω καταλάβει πολύ καλά. Αυτό ήταν μόνο αυτά που ήξερα, επιβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή ξέρω τις αιτίες όλες αυτές που είναι. Το ξέρετε ότι είμαι πόσο παίξει με τρία παιχνίδια, ήμουν εδώ, έπαιξε με τον Αποέλ. Δεν θα πω για το παιχνίδι τίποτα. Είπα στα παιδιά ψηλά το κεφάλι. Δεν ξέρω αν έχετε τιμητή εγώ και σας έχω πει ότι δεν χαίρομαι τις νίκες τόσο πολύ, αλλά δεν κλαίω και για τις ήττες. Σίγουρα να ήμασταν στεναχωρημένοι. Θα σηκώσουμε το κεφάλι. Έχουμε μπροστά. Είμαστε μέσα στους στόχους. Σίγουρα αυτό είναι το γόητρο που είναι κάτι διαφορετικό όταν παίζετε με τον Αποέλ. Εμείς ξέραμε, συζητήσαμε και ξέραμε τι έχουμε κάνει λάθος και αυτό είναι κάτι που θα το διορθώσουμε πάρα πολύ σίγουρα του χρόνου. Και σίγουρα είμαι σίγουρος ότι αυτή την κατάσταση του χρόνου δεν θα είναι έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω και μέσα στη νύχτα ότι είμαι πάρα πολύ, όπως μπορεί να σας φανεί και περίεργο, εγώ είμαι περήφανος με τους παίκτες μου. Ό,τι μπορεί, δεν είναι με μία ήττα, δώσανε όλα ό,τι μπορούν. Ξέρω τι κλίμα είναι, εμείς θα προσπαθήσουμε και θα το βγάλουμε. Έχουμε μπροστά πολλά τα παιχνίδια, πολύ σημαντικά, και από εκεί και πέρα να σε κουραστούμε και μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι Τετάρτη με τη Σαλαμίνα. Και θα δούμε. Αν με ρωτήσετε αν έχουμε σκεφτεί για το κύπελο ένα και το άλλο, όχι, δεν είναι έτσι αυτή. Απλά δεν μπήκαμε έτσι όπως είπαμε. Το ξέραμε ότι έτσι τα είναι. Κάπου πήγαμε στην παγίδα του Αποέλ ακόμη μια φορά. Εγώ ελπίζω ότι σίγουρα επόμενη φορά δεν θα γίνει έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Ούτε ερωτήσεις, αλλά ούτε και